Λοιπόν, σερφάροντες που λένε και στα χωριά μας, πριν λίγες μέρες διαπίστωσα ότι στην προσωπική σελίδα της κυρίας Παπασταθοπούλου, που είναι όπως είπαμε αρχιτέκτονας από την Τίνο και έχουμε ξαναμιλήσει φυσικά από αυτήν εδώ την εκπομπή, είδα ότι υπήρχε μια εκδήλωση που αφορούσε θέματα ανάδειξης της κληρονομιάς που σχετίζεται με την τέχνη της μαρμαρογλυπτικής στην Τίνο και η προοπτική της Τίνου ως γεωπάρκο της UNESCO. Μου έκανε εξαιρετική εντύπωση και ο τίτλος. Είδα ότι η κυρία Παπασταθοπούλου είναι αρχιτέκτον μηχανικός και φυσικά διαχειρίστρια αρχαιολογικής κληρονομιάς. Και διάβασα την ομιλία της με τίτλο «Αναζητώντας την εικόνα». Αυτό έγινε το Σάββατο στις 30 Δεκάτου, στην Καρδιανή, στην Τίνο. Θέλησα λοιπόν να έρθω σε επαφή μαζί της για να μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα για τα γεωπάρκα και πώς μπορούμε τα νησιά να έχουμε ένταξη σε κάτι τέτοιο και τι ακριβώς σημαίνει τέλος πάντων γεωπάρκο. Γι' αυτό το λόγο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Παπασταθοπούλου, για να πούμε λίγα περισσότερα πράγματα και μαζί με εσάς να μάθουμε κι εμείς. Καλημέρα, κυρία Παπασταθοπούλου. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, η χαρά είναι δική μας. Τι γίνεται καταρχάς πριν μπούμε στο ψητό που λένε, στην όμορφη Τίνο, πώς είμαστε από εκεί? Καλά είμαστε, έχει φύγει ο πολύς ο κόσμος, άρχισαν τώρα τα εστιατόρια να κλείνουν, οπότε μπαίνουμε σε ρυθμούς χειμωνιάτικους. Ο οποίος χειμώνας ακόμα δεν μας έχει έρθει. Να ηρεμήσουμε, να βρέξει είμαστε λίγο, να μπούμε παράταση στο mood που λένε. Λοιπόν, διάβασα την ομιλία σας για το θέμα αυτό της πολύ ενδιαφέρουσας εκδήλωσης και μάλιστα νομίζω ότι έχουμε μπαράζ εκδηλώσεων αυτόν τον καιρό, καθώς είχαμε και εμείς χθες εδώ για τις πεζούλες. Ναι, την παρακολούθησα, πολύ ενδιαφέρουσα. Και ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και αναρωτήθηκα τελικά τι είναι γεωπάρκο. Τι ονομάζουμε το πάρκο? Θα μου επιτρέψετε λίγο πριν να πω δύο λόγια για αυτό το πρόγραμμα, το αναζητώντας την εικόνα που με φιλοξένησε. Ήταν ένα πολυθεματικό δρόμενο που διαδραματίστηκε στην Τίνο από τις 28 έως τις 31 Οκτωβρίου και ήταν μια διοργάνωση του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τίνου. Mm-hmm. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν διάφορες δράσεις με σκοπό την ανάδειξη της μαρμαροτεχνίας αλλά και την ευαισθητοποίηση του κόσμου και ίσως τα παιδιά έκαναν μια προσπάθεια να δώσουν και μια ιδέα για το πώς η μαρμαροτεχνία θα μπορούσε να περάσει στη σύγχρονη εποχή μέσα από τη συνεργασία της με άλλες τέχνες όπως ο χορός, ο εικαστικός φωτισμός, η street art και η μουσική. Μία από τις δράσεις του προγράμματος ήταν και η δική μου ομιλία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Καρδιανή της Τίνου. Και θέμα μου ήταν τα γεωπάρκα. Βασικά θέμα μου ήταν η ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με το μέλλον της μαρμαροτεχνίας, αλλά και μία πρόταση, γιατί καλό είναι να συζητώντας να μην πλεγόμαστε μόνο για το τι γίνεται σήμερα, αλλά να προσπαθήσουμε να βρούμε και λύσεις για το αύριο. Αν θέλουμε να υπάρχει αύριο, σίγουρα πρέπει να κάνουμε κάτι σήμερα. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι γεωπάρκο, τι ορίζουμε ως γεωπάρκο και πώς μπορούμε τα νησιά, ας πούμε, να τα εντάξουμε μέσα σε μια τέτοια διαδικασία. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει σχέση και με την πολιτιστική διαχείριση και με τη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Βέβαια, ο θεσμός των γεωπάρκων ξεκίνησε από την UNESCO το 1999 και σήμερα περιλαμβάνει 169 γεωπάρκα σε 44 χώρες. Mm-hmm. Στην Ελλάδα έχουμε ήδη 6 κηρυγμένα πάρκα, με πιο διάσημο ίσως το γεωπάρκο της Λέσβου γύρω από το απολιθωμένο δάσος, που όλοι το ξέρουμε, το πάρκο του Ψιλορίτη, του Χελμού Βουραϊκού, του Βίκου Αόου, το πάρκο Σιτίας και το γεωπάρκο Γρεβενών Κοζάνης. Τα γεωπάρκα, ως γεωπάρκο χαρακτηρίζεται μια περιοχή με ικανό αριθμό θέσεων γεωλογικής κληρονομιάς κάθε κλίμακας, δηλαδή ένα μοσαϊκό γεωτόπων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, σπανιότητας ή κάλους, οι οποίοι είναι αντιπροσωπευτικοί μιας περιοχής, αλλά και των γεγονότων που τα δημιούργησαν. Επίσης, το σημαντικό με αυτό το πρόγραμμα είναι ότι το ενδιαφέρον της περιοχής δεν πρέπει να είναι μόνο γεωλογικό, αλλά μπορούμε να εντάξουμε και οικολογικά, μεταλλουργικά, μεταλλευτικά, αρχαιολογικά, ιστορικά ή άλλα στοιχεία πολιτιστικής αξίας. Είναι ένα τεράστιο εύρος νομίζω που μπορούμε να εντάξουμε σε αυτό και δηλαδή, έχουμε αρκετά από αυτά και στα νησιά. Ακριβώς. Και ουσιαστικά στα νησιά μας μπορούμε να εντάξουμε το σύνολο του τοπίου, γιατί το τοπίο στα νησιά μας έχει δημιουργηθεί μέσα από τη
σύμπραξη, ας το πω, του φυσικού περιβάλλοντος που βρήκαν οι άνθρωποι εδώ με τους κατοίκους που πέρασαν από τα νησιά μας. Δηλαδή έχει μια αυξημένη πολιτιστική αξία. Mm-hmm. Κυρία Παπασταθοπούλου, η απορία μου είναι, μιας και βλέπουμε και την αντιμετώπιση τον τελευταίο καιρό και το συνδέω με την έννοια ότι δεν είναι ξέχωρο όλο αυτό το κομμάτι και η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου ως τέτοια από το θέμα των ανεμογεννητριών που γίνεται πάλι πάρα πολύς λόγος, αν και δεν σταμάτησε νομίζω ποτέ να γίνεται λόγος στα νησιά μας γι' αυτό, αλλά τώρα τελευταία έχει πάλι αυξηθεί η συζήτηση γύρω από αυτό. Υπάρχει μια διαφορία. Έχει συνειδητοποιήσει, ας πούμε, θεσμικά αν έχουν συνειδητοποιήσει οι δήμοι μας, η τοπική αυτοδιοίκηση και παραπέρα. Τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει πρακτικά, ακόμα και για την ίδια την τοπική οικονομία και τουριστικά, ένα θέμα ένταξης ενός τόπου ως γεωπάρκο στην UNESCO. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες που μας στεναχωρούν και όπως οι ανεμογεννήτριες και που μας οδηγούν να βγούμε στους δρόμους και να διαμαρτυρόμαστε κτλ. Έχουν βρει ουσιαστικά χώρο δράσης γιατί η διοίκηση δεν έχει μία πολύ σαφή εικόνα για το τι θέλει να κάνει με τον κάθε τόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το κάθε νησί μας είχε ένα σχέδιο ότι εγώ θέλω να γίνω γεωπάρκο ή να πάω προς μια άλλη κατεύθυνση, τότε όλες μας οι δράσεις θα ήταν τεκμηριωμένες και ουσιαστικά θα είχαμε ένα σχέδιο κοινής δράσης, οπότε θα αποφεύγαμε όλες αυτές τις περιπέτειες που ζούμε τον τελευταίο καιρό. Όσον αφορά την Τίνο, η Δημοτική Αρχή έχει πει ότι είναι υπέρ της δημιουργίας ενός γεωπάρκου. Φυσικά δεν έχουμε δει ποτέ αυτό να είναι προτεραιότητά της. Είναι δηλαδή, αυτό που λένε, τα έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα, αλλά το συζητήσαμε από το να κάνουμε πράξη κάτι, απέχει πάρα πολύ. Ακριβώς. Και επίσης στην Τίνο υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το τι θα προτείνουμε ως γεωπάρκο. Αρχικά είχαμε προτείνει να είναι η περιοχή με τους γρανιτικούς σχηματισμούς γύρω από το χωριό Βολάξ. Mm-hmm. Στη συνέχεια είπαμε ότι αξίζει τον κόπο να διευρυνθεί και να ουσιαστικά το γεωπάρκο να είναι όλο το νησί, γιατί έχουμε τα νταμάρια του Μαρμάρου, έχουμε ολικούς σχηματισμούς, έχουμε πολλά άλλα στοιχεία που θα μπορούσαμε να αναδείξουμε, αλλά κυρίως το τοπίο το ίδιο το ανθρωπογενές, που είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο της Τίνου ως πολιτιστικό αγαθό. Και πρόσφατα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο πάλι βγήκε ο Δήμαρχος και είπε ότι θα γίνει μια ανάθεση στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για να συσταθεί φάκελος γεωπάρκου για την περιοχή της Βολάξ πάλι. Mm-hmm. Δηλαδή είχαμε ένα πισωγύρισμα της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με τις συζητήσεις που γινόντουσαν πέρυσι. Πέρυσι να σας πω ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ κάποιοι φίλοι από τη ΣΥΡΟ που εκεί έχουν προχωρήσει στη σύσταση ενός γεωπάρκου στην απάνω μεριά. Mm-hmm. Και πολύ σύντομα πρόκειται να λειτουργήσει. Σε αυτό πρωταγωνιστεί ένας καθηγητής ελβετός γεωλογίας, ο κύριος Μάρτιν Έγκη, ο οποίος ήρθε στην Τίνο, μας ξενάγησε, επειδή έχει μελετήσει αρκετά και την Τίνο, mm-hmm. Μας εξήγησε κάποια γεωλογικά πράγματα για να καταλάβουμε και εμείς τι είναι αυτό ακριβώς που έχει σημασία. Αλλά δυστυχώς από πέρυσι που έγινε αυτή η επίσκεψη δεν είδαμε κάτι άλλο, ίσως και με αφορμή το lockdown, τον κορονοϊό, αλλά βλέπουμε ότι άλλα θέματα προχωράνε και αναρωτιόμαστε γιατί αυτό δεν προχωράει. Θα είναι μάλλον θέμα, να πω έτσι λίγο την άποψή μου, επιλεκτικό, με την έννοια είναι όπως μετά εδώ κολλάει, εκεί δεν κολλάει ο κορονοϊός, κάπως έτσι κάποια θέματα προχωρούν, κάποια άλλα όχι, ναι, από ό,τι φαίνεται. Ναι, και συνήθως τα θέματα πολιτισμού είναι τα τελευταία που προχωράνε. Ναι, για κάποιο λόγο, και επειδή ασχολείστε και είδα ότι είστε και διαχειρίστρια αρχαιολογικής κληρονομιάς, το οποίο θα μας εξηγήσετε αν θέλετε, ναι, πώς σχετίζεται και τι ακριβώς, τουλάχιστον όσο μπορείτε περιφραστικά, τι ακριβώς έχει σαν αντικείμενο. Καταρχάς βλέπω εδώ ότι δεν στην ομιλία σας αναφέρατε ότι όχι μόνο σαν Τίνος, αλλά θα μπορούσε να γίνει και σύμπραξη νησιών και να υπάρξει ένα δίκτυο γεωπάρκων για το κομμάτι αυτό, το οποίο οπωσδήποτε θα ήταν κάτι που θα λειτουργούσε και ως ένας επιπλέον πόλος έλξης για τα νησιά των Κυκλάδων. Φαντάζομαι. Ακριβώς. Αυτό μας το πρότειναν οι φίλοι αυτοί που ήρθαν από τη ΣΥΡΟ που δραστηριοποιούνται εκεί στο γεωλογικό πάρκο.
και μας εξήγησαν ότι κάθε νησί από μόνο του, αν υποβάλει μία αίτηση στην UNESCO, δεν θα έχει πάρα πολλές πιθανότητες να ενταχθεί, γιατί πλέον ο ανταγωνισμός είναι αρκετά μεγάλος. Δηλαδή πολλές περιοχές... Φαίνεται κάποιοι δεν το συζητάνε μόνο, προχωράνε και στη διαδικασία να ενταχθούν για κάποιο λόγο. Και πρότειναν την ιδέα της σύμπραξης των νησιών μεταξύ τους, δηλαδή το κάθε νησί να ιδρύσει ένα γεωπάρκο τοπικά και από εκεί και πέρα να δημιουργήσουν ένα σύνδεσμο, μια συνεργασία, που από κοινού να υποβάλουν μια αίτηση στην UNESCO. Έτσι θα έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, γιατί δεν υπάρχει άλλο γεωπάρκο με κύριο χαρακτηριστικό την πολυνησία. Επομένως θα έχουμε αρκετές πιθανότητες να ενταχθούμε. Επίσης να πω ότι τα γεωπάρκα ως θεσμός είναι πολύ σημαντικός, γιατί προσελκύουν αρκετούς τουρίστες και τουρίστες με πραγματικό ενδιαφέρον, δηλαδή δεν προσελκύουν ανθρώπους που ενδιαφέρονται μόνο για την κατανάλωση, ενδιαφέρονται κυρίως για την ερμηνεία ενός τόπου, τι είναι αυτό που βλέπει και πώς έχει προκύψει κτλ. Αυτός είναι και ο σκοπός της διαχείρισης του γεωπάρκου, δηλαδή να προσφέρει όλες τις πληροφορίες στον επισκέπτη ώστε να κατανοήσει τον τόπο στον οποίο βρίσκεται. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα κομμάτια και όλος που περιλαμβάνεται πια και στην μορφή, ας το πούμε έτσι, τουρισμού, την εξέλιξη μάλλον του τουρισμού πλέον, που πάει για τουρισμός εμπειρίας στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Που μπαίνει και εντάσσεται μια χαρά μέσα σε αυτό και απόλυτα αρμονικά. Όπως καταλαβαίνω ότι τα γεωπάρκα και όλα αυτά που συζητάμε για την πολιτιστική διαχείριση και την πολιτιστική διαχείριση της πολιτιστικής μας μάλλον κληρονομιάς, δεν είναι πράγματα τα οποία, επειδή κάποιος ενδεχομένως ακούγοντάς σας να μιλάτε για κατανάλωση, να είπε να, και τι να το κάνω εγώ να με ερμηνεύσει ο άλλος, άμα θα έρθει εδώ και θα σηκωθεί να φύγει και εγώ πώς θα δουλέψω τώρα που είμαι με τουριστικός προορισμός. Δεν αποκλείεται ότι ο άνθρωπος αυτός περνά τον καιρό του στο νησί και καταναλώνει, ζει δηλαδή ένα δεκαήμερο ας πούμε στην Τίνο, για παράδειγμα, βλέποντας όλο το νησί μαζί με το γεωπάρκο που θα μπορούσε να έχει. Ακριβώς, μα ο τουρισμός που προσελκύουν τα γεωπάρκα είναι τουρισμός που ασχολείται και με την πεζοπορία και γενικά αγαπάει τη φύση. Το εξηγώ αυτό γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μας ακούν και να λένε ωραία, οπότε τι κάνουμε, αποκλείουμε κόσμο? Και δεν αποκλείσει κανένα, απλά είναι κάτι ακόμα παραπάνω που μπορείς να δείξεις και να προσελκύσεις κι άλλους. Ακριβώς, και επίσης μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι τουρίστες δεν έχουν εποχικότητα, δηλαδή κυκλοφορούν σε αυτά τα μέρη καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, δεν είναι ο τουρίστας του Αύγουστου, επομένως είναι και μια καλή αφορμή για να διευρύνουμε λίγο την τουριστική μας σεζόν. Επίσης, να σας πω ότι ένας κύριος στόχος του προγράμματος είναι και η προώθηση των τοπικών προϊόντων. Δηλαδή, γενικά το πρόγραμμα τον ενδιαφέρει πολύ, είναι από τους βασικούς στόχους, η ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Και αυτό σχετίζεται με όλες τις δραστηριότητες, όχι μόνο με τα τουριστικά καταλήματα ή τα εστιατόρια. Ουσιαστικά προσπαθεί να διαχειριστεί έναν τόπο ώστε να υπάρχει μια υγιής κοινωνία με ανάπτυξη τέτοια που θα επιτρέπει οι αξίες αυτού του μέρους να περάσουν και στις επόμενες γενιές και να μην καταναλωθούν μόνο από τη δική μας, όπως βιώνουμε σήμερα. Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι σαν να μην υπάρχει αύριο για άλλους. Είμαστε μόνο εμείς εδώ σήμερα, οπότε ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε για πάρτι μας, για να το πω έτσι απλά. Αυτά ήδη όση ώρα μιλάτε, ήδη φαντάζομαι εδώ στην Άξο, με βάση την εμπειρία τουλάχιστον που έχω εγώ από τους περιπάτους στο νησί, αλλά και την μελέτη του γεωλογικού χώρου, πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν δίκτυο νησιών, εάν υπήρχε κάποιοι θεσμικά που θα μπορούσαμε να το τρέξουμε αυτό το πράγμα και να αποδεχτούν επιτέλους ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα με τα ήδη υπάρχοντα που έχουμε βρει, αντί να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε κάθε φορά περισσότερο για τον τουρισμό μας. Γιατί το λέω αυτό και το επαναλαμβάνω, γιατί είναι κάτι βασικό πια για όλη τη χώρα. Μην ξεχνάμε ότι την ονομάζουν βαριά βιομηχανία, αν και οι μονοκαλλιέργειες δεν είναι καλό πράγμα. Το απέδειξε αυτό η φάση με την πανδημία. Παρ' όλα αυτά, αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαμε να το εξελίξουμε λοιπόν πάρα πολύ, νομίζω. Ακριβώς, και η εμπειρία υπάρχει. Δηλαδή, έχουμε γεωτόπους στην Ελλάδα, μπορούν να μας βοηθήσουν, μπορούν οι δημοτικές αρχές να απευθυνθούν εκεί για να συζητήσουν πώς θα μπορούσε να στηθεί ένας φάκελος και να αρχίσει να οργανώνεται το υλικό. Έχουμε πολλούς επιστήμονες που έχουν μελετήσει τα νησιά μας. Δηλαδή, ας πούμε για την Τίνο, αυτός ο καθηγητής γεωλογίας μου έστειλε μια λίστα με 6-7 καθηγητές γεωλογίας ανά τον κόσμο που έχουν μελετήσει την Τίνο. Δηλαδή,
υπάρχει υλικό που εμείς μπορεί να μην το γνωρίζουμε, γι' αυτό πρέπει να ανοιχτούμε στην επιστημονική κοινότητα. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το οργανώσουμε μόνοι μας εμείς με τους συμμετέρους. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανοίξει, να συσταθεί μια επιστημονική επιτροπή και να αρχίσει να δουλεύει το θέμα. Κυρία Παπασταθοπούλου, η απορία μου είναι η εξής και από την εμπειρία μου εδώ στο δικό μου νησί, εδώ στην Άξο, αλλά και από τις συζητήσεις που κάνω και με ανθρώπους όπως και εσείς που βγαίνετε εδώ και μιλάμε και συζητάμε και ξέρουμε τα προβλήματα ο ένας του άλλου. Τι είναι αυτό που φταίει κατά τη γνώμη σας από την εμπειρία σας και την ενασχόλησή σας, ώστε τελικά να συζητάμε ωραία πράγματα, αλλά να μην φτάνουμε ποτέ να συστήσουμε μια τέτοια επιτροπή, όπως είπατε, να ανοίξουμε προς τον κόσμο, ενώ βοά ο κόσμος και έχουμε παραδείγματα άλλων τόπων που κάνουν αυτά τα πράγματα, τα οποία εμείς ακόμα είμαστε εντάξει, μωρέ, άστο τώρα, έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τι φταίει? Κοιτάξτε, δεν θα μιλήσω για συμφέροντα που σίγουρα υπάρχουν, θα μιλήσω όμως για τη θέληση. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν υπάρχει θέληση. Βέβαια κάθε θέμα έχει ένα χρόνο ορίμανσης, δηλαδή το 2000 όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε στην Τίνο για το γεωπάρκο, το θέμα ήταν ανώριμο. Mm-hmm. Και όταν ένα θέμα είναι ανώριμο κοινωνικά, δεν μπορείς να πιέσεις πολύ τις καταστάσεις. Τώρα νομίζω επειδή έχουμε δει και την πίεση από αυτές τις καταστροφικές νέες δραστηριότητες που έρχονται στα νησιά, την υπερδόμηση, τα αιωλικά πάρκα κλπ, δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Πρέπει να δράσουμε και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι και κυρίως οι... Φτάσαμε στο και πέντε δηλαδή, όχι στο παραπέντε που κανονικά θα έπρεπε να αρχίσει η δράση, σαν να λέμε. Και τι είναι ακριβώς η διαχείριση αρχαιολογικής κληρονομιάς που εσείς είστε διαχειρίστρια, γιατί μου έκανε εντύπωση ιδιότητα. Αυτός είναι ο τίτλος του μεταπτυχιακού που παρακολούθησα στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο του York. Το York έχει μια πολύ διάσημη αρχαιολογική σχολή. Mm-hmm. Μέσα σε αυτή την αρχαιολογική σχολή είχαν οργανώσει αυτό το μεταπτυχιακό που λεγόταν διαχείριση αρχαιολογικής κληρονομιάς και το παρακολούθησα το 2004-2005. Ουσιαστικά μέσα από τη διαχείριση κανείς προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, να βρει λύσεις σχετικά με την ανάδειξη και το μέλλον της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Έχει μια ευρεία γκάμα δράσεων. Βέβαια στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί ως επάγγελμα, ενώ σε άλλες χώρες αναγνωρίζεται και υπάρχει ως ειδικότητα. Στην Ελλάδα μόλις τα τελευταία χρόνια έχουμε μαζευτεί κάποιοι με αυτή την εξειδίκευση και μάλιστα έχει συσταθεί και ένας σχετικός σύλλογος διαχειριστών πολιτιστικής κληρονομιάς που προσπαθούμε να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα του επαγγέλματος αλλά και να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι είναι αυτό το επάγγελμα. Mm-hmm. Οπότε είναι κάτι που δεν είναι καινούριο ακριβώς, αλλά είναι καινούριο σε εμάς που συνήθως ακολουθούμε τις εξελίξεις αντί να τις προλαβαίνουμε στη χώρα μας. Ακριβώς. Δεν ξέρω γιατί. Συμβαίνει αυτό το πράγμα σε πολλά ζητήματα. Μια χώρα τόσο πλούσια σε πολιτική κληρονομιά, ίσως το κομμάτι αυτό της διαχείρισης περνούσε μέσα από τους αρχαιολόγους έως πρόσφατα. Mm-hmm. Αλλά η διεθνής πρακτική λέει ότι αυτό είναι ένα ανεξάρτητο επάγγελμα, ας το πω. Που εξειδικεύεσαι σε αυτό, το σπουδάζεις και τα λοιπά και μπορείς να το... Πολύ ωραία. Να ασχοληθείς. Κυρία Παπασταθοπούλου, εμείς εδώ είμαστε. Αν χρειαστεί οτιδήποτε, παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις εδώ στα νησιά μας και γενικότερα εδώ είμαστε για να έχετε βήμα να παρουσιάσετε αυτά τα ωραία πράγματα. Εσείς στους ακροατές θα πω να ψάξουν και την ομιλία να την διαβάσουν γιατί είναι πολύ σημαντική. Εμείς πήραμε μια ιδέα για το τι έγινε στην Τίνο και τι είναι τα γεωπάρκα και τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει για μία ακόμα φορά στον τόπο μας, είτε αφορά την Ελλάδα ολόκληρη είτε αφορά εδώ τα νησιά μας. Θα είμαστε λοιπόν σε μια επαφή για ό,τι καινούργιο προκύψει να ανταλλάξουμε τις πληροφορίες αυτές για μας και για τους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμορφα τα νησιά μας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, να ευχηθώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας.